Εδώ σε αυτό το μέρος υπάρχει ένα σύνορο μεταξύ της Λιθουανίας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας που συχνά αποκαλείται ως η τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η διαφορά μεταξύ δύο χωριών στις αντίθετες πλευρές του συνόρου δεν είναι εμφανής. Η Λιθουανία, που έχει τώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκάλεσε τη Λευκορωσία να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ανατολικής Συνεργασίας. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι τώρα αν επισήμως το Μίνσκ θα συμμετάσχει. Ο Στάνισλαβ ζει στο Νορβιλίσκι της Λιθουανίας, 400 μέτρα από το σπίτι της θείας του που ζει στο χωριό Πιτσκούνη της Λευκορωσίας. Μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον τρεις φορές το χρόνο, όταν υπάρχει δυνατότητα να διασχίσουν τα σύνορα χωρίς βίζα. Ποια βελτίωση, πριν ήταν καλύτερα? Πριν το 2004? Πριν το 1996 που υπήρχε το κολχόζ του σοβιετικού τύπου συνεταιριστικό αγρόκτημα. Η ανεργία σε αυτή την περιοχή κυμαίνεται μεταξύ 30 με 35%, σχεδόν δύο φορές πάνω από τη Λιθουανία, ενώ οι τοπικοί αγρότες επιβιώνουν κυρίως λόγω της ευρωπαϊκής βοήθειας, που είναι το 40% του μέσου ποσού που λαμβάνει ο αντίστοιχος αγρότης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνηθίσει με τα σύνορα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη, με το σύνορο που μπορεί να εξαφανιστεί σε κάποιο βαθμό κάποτε. Αλλά συμπεριφερόμαστε με σεβασμό. Και εγώ και οι άνθρωποι εδώ πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθούν λίγο οι τιμές της βίζας, εξηγεί η επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου Τσεσλάβα Μαρτσίνκεβιτς. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας για φθηνότερη βίζα για όσους μένουν δίπλα στα σύνορα. Η Λεοκάντια Γκορντίεβιτς δεν έχει δει τον άντρα της για 5 χρόνια από τότε που βρήκε δουλειά στη Λευκορωσία. Χρειάζεσαι μια ολόκληρη μέρα για να πας. Ξέρεις πως είναι να περιμένεις στα Τελωνία για 6 με 8 ώρες. Οπότε εκείνος είπε δεν έρχομαι και δεν περιμένω στην ουρά. Και ένα ακόμα πρόβλημα προκύπτει αν κάποιος πεθάνει από την πλευρά της Λευκορωσίας. Γιατί υπάρχει μόνο ένα κημητήριο και για τα δύο χωριά στο Νορβιλίσκι της Λιθουανίας. Πρέπει κάποιος να διασχίσει 100 με 200 χιλιόμετρα για τη διέλευση των συνόρων και επιπλέον πρέπει να πληρώσει τη βίζα και τον οδηγό ο οποίος θα οδηγήσει μέχρι το κημητήριο.